Καλησπέρα σας στους Νεοσμυρνιώτες. Εμείς σήμερα που είμαστε μια πολύ ανάποδα αριστερή παρέμβαση του δρόμου της Νέας Σμύρνης, παρουσιάσαμε τη διακήρυξή μας στο ψηφοδέλτιο. Το κάναμε με δύο-τρεις σκοπούς που είχαμε. Οπότε ο σκοπός είναι ο εξής. Είναι μια πολύ παράξενη περίοδος για όλους τους Έλληνες και για τη γειτονιά της Νέας Σμύρνης. Και αυτό έχει δημιουργήσει συγκεκριμένες συνθήκες φόβου, ενοχής σε όλη την κοινωνία. Εμείς έχουμε μια βασική απάντηση. Αυτό που λέμε ότι πρακτικά πρέπει με αγώνες οι άνθρωποι μαζί με συλλογικότητα και αλληλεγγύη να προχωρήσουν. Τώρα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλουμε κάνουμε την παρουσίαση διακήρυξης είναι το γεγονός ότι μας λένε διάφοροι ότι είμαστε ακραίοι και αυτά που λέμε είναι υπερρεαλιστικά. Εμείς θεωρούμε ότι είτε η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΙΝ, της προηγούμενης Νέας Δημοκρατίας, είτε η δημοτική αρχή της τελευταίας δεκαετίας, που στο όνομα του ρεαλισμού κάναν ό,τι έχουν κάνει, θα πούμε παρακάτω. Θεωρούμε ότι αυτή η άποψη είναι μη ρεαλιστική. Θεωρούμε ότι ο ρεαλισμός των αγορών, ο ρεαλισμός που λέει ο κύριος Δήμαρχος, ότι ο νόμος μας λέει να αποβλήσουμε τους συμβασίουχους ή ο νόμος μας δίνει να βάλουμε λεφτά στα τροφεία, νομίζουμε ότι αυτό είναι πραγματοποιητός. Θεωρούμε ένας άλλος δρόμος, ένας δρόμος ανθρωπιστικός που λέμε εμείς, είναι πιο ρεαλιστικός για να ζήσει καλύτερα ο άνθρωπος. Το τρίτο που θα θέλαμε να πούμε και έγινε σημερινή παρουσίαση της διακήρυξης. Είναι ότι βλέποντας και τις εξελίξεις στη Γαλλία, τις τελευταίες απεργίες για τα ίδια θέματα από την Ελλάδα, μας έκανε εντύπωση πολύ ένα σύνθημα που έχουν στον δρόμο που φωνάζουν. Αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης, τα έβγαλε η κυβέρνηση, θα τα σπάσουμε στον δρόμο. Αυτή είναι και η δικιά μας βασική κουλτούρα, άποψη και αντίληψη για τα πράγματα. Τώρα από εκεί πέρα, σημερινή παρουσίαση που κάναμε εμείς, παρουσιάσαμε μια γενική αντίληψη που έχουμε για το θέμα συνολικά της κοινωνικής κρίσης της Ελλάδας μέσα στο Δουρουτού, της Ελλάδας της Τρόικας του Μνημονίου. Όχι για να πούμε πόσο κακά είναι τα πράγματα, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι οι εργαζόμενοι και ακόμα και αυτοί που ασχολούνται, ακόμα και οι μικροβιοτέχνες, επαγγελματίες, ξέρουν τη δυσκολία τους. Θέλω να απαντήσω σε κάποια πράγματα. Πρώτον, να σπάσουμε το συλλογικό ενοχικό συνέστημα του κόσμου. Δηλαδή, διαφωνούμε πλήρως με αυτό που λέει ο κύριος Πάγκαλος, ότι τα φάγαμε όλοι μαζί τα λεφτά. Θέλω να κάνουμε πολιτική συζήτηση για το μνημόνιο και τα μέτρα. Γιατί μας κάνει εντύπωση ενώ η νη δημοτική αρχή κάνει απολύσεις, βάζει τροφεία. Κάθε σπιθαμπή του δημοσίου χώρου γίνεται τραπεζοκάθισμα ή γίνεται τσιμέντο σαν το πάρκι της πλατείας Καρύλου. Ήδη δεν τρομάει να πούνε κουβέντα. Ενώ υποστηρίζουν τα μέτρα του μνημονίου, ενώνει με το Καλλικράτη που καταστρέφει τις ζωές. Άρα το ένα θέμα ήταν να σπάσουμε την ενοχή. Θέλω να κάνω μια συζήτηση ότι δεν είναι συλλογική ενοχή. Ίσως η μόνη ενοχή που έχουν οι άνθρωποι δεν βγαίνουν στους δρόμους. Ότι γκρινιάζουν, οργίζονται, γιατί μας φοβίζει απίστευτα ένα σκηνικό που είδαμε σε νηπιαγωγείο και σε παιδικό σταθμό της Νέας Σμύρνης, που ήταν το εξής. 300 παιδιά προνήπια έχουν μείνει εκτός παιδικών σταθμών σήμερα στη Νέα Σμύρνη. Εκεί οι γονείς πρέπει με κάποιο κριτήριο να μπουν. Μας συγκλώνησε και δεν θέλουμε μια κοινωνία όπου θα είναι διαχωρισμένοι οι παλιοί εργαζόμενοι με τους νέους εργαζόμενους, οι παλιοί νεοσμυρνιώτες με τους νέους σμυρνιώτες. Μαλώναν οι γονείς ποιος είναι πιο δύσκολα οικονομικά και ποιος δουλεύει πιο πολύ για να μπει το δικό του παιδί. Πιστεύω ότι οδηγεί σε ζούγκλα, οδηγεί σε φόβο, οργή, είναι οι φασαρίες που βλέπει κανείς στον δρόμο. Πιστεύω ότι με έναν άλλο τρόπο μπράζει κανείς καλύτερα, ομορφότερα. Θεωρούμε ότι η Νέα Σμύρνη είναι στη σκιά του Καλλικράτη. Το δούνουν του στου Δήμου είναι ο Καλλικράτης. Ο Καλλικράτης φέρνει ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση των πάντων, δημιουργεί ανώνυμες επιχειρήσεις, λειτουργεί σαν ανώνυμη επιχείρηση. Η αρχή του εντός είναι παντού. Διαλύει την υγεία και την παιδεία και δημιουργεί πιο αυθαρχικό πλαίσιο. Αυτά τα λένε διάφοροι. Όπως και εμείς, βασικά θεωρούμε ότι είμαστε ο πιο σοβαρός φορέας αντιμνημονιακής ψήφου καταγγελίες των προεργαμένων. Η ουσιαστική διαφορά μας με τους άλλους είναι ότι θεωρούμε ότι χρειάζεται κίνημα ανατροπής και του Καλλικράτη και του Μνημονίου. Έτσι, η Νέα Σμύρνη είναι στη σκιά του Καλλικράτη. Το δούνου του στους Δήμους είναι ο Καλλικράτης και το Μνημόνιο. Είναι ένας Δήμος που λειτουργεί σαν επιχείρηση. Είναι ένας Δήμος που λειτουργεί σαν μάνατζερ και η προηγούμενη δημοτική αρχή, ο Τζουλάκης, και ο επόμενος κύριος Τζουλάκης, που είναι τώρα. Εμείς έχουμε δύο θέματα πέρα από τη λειτουργία του Δήμου σαν ανώνυμη επιχείρηση. Θεωρούμε ότι είναι λάθος αυτή, γιατί π.χ. υπάρχουν κοινωνικά δικαιώματα και αγαθά τα οποία δεν μπορούν να μπουν σε business plans. Εντάξει, δηλαδή, εάν η υγεία και η παιδεία μετριούνται με νούμερα και πρέπει να βάλεις κέρδος, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Εάν πρέπει να μορφωθεί ο κόσμος για να μην υπάρχουν οι λύθοι καταναλωτές, πρέπει κάποιος να πάρει το κόστος. Εάν πρέπει να τρώμε σαν άνθρωποι ενώ με την κοινωνική παραγωγή, πρέπει να υπάρχει ρήξη στο δημόσιο. Είναι μια κουλτούρα. Πέρα από αυτό το βασικό του Δήμου ανώνυμης εταιρείας,
υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα, ότι πραγματοποιεί το χώρο παντού, τσιμπέντο τραπεζοκάθισμα. Δεύτερο, ότι ο χώρο, ο δημόσιο χώρο, από τα παγκάκια και το λάκι στο πράσινο, μέχρι κάθε σπιθαμπή πεζοδρομίου στη Νέα Σμύρνη, λειτουργεί με τα αίθηση παγκοσμιοποίηση. Μίλησε η υποψήφια μα, η κυρία Κουκουτσάκη, που ασχολείται το θέμα του εγκλήματο. Και εκεί που ήταν αυτονόητο ότι οι άνθρωποι πρέπει να μαζεύονται, να συζητάνε. Τώρα υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει ο φόβος μη μου χτυπήσει το παιδί, ο φόβος με πειράξω κτλ. Υπάρχει ένας μεγάλος συγκεκριμένος κυρίαρχος λόγος που λέει φταίνει φτωχοί, φταίνει μετανάστες, να τους κυνηγήσουμε. Εμείς θεωρούμε το θέμα της ασφάλειας δεν λύνεται έτσι. Άρα αυτά τα δύο θέματα είναι για το χώρο. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που έχουν συμβεί στο Δήμο μας και θεωρούμε ότι οι εκλογές είναι σημείο καταγγελία στον υπέτειο και να προχωρήσει. Τραφέρω ενδεικτικά. Είναι το ένα ο συντελεστής δόμησης. Η Νέα Σμύρνη, αν και ήταν η μοναδική δέσμευση στην αρχική δημαρχία του συνδυασμού που ηγείται ο κ. Τζουλιάκης, τώρα πριν ο κ. Κουτελάκης, ότι δεν αυξηθεί. Η Νέα Σμύρνη αυξήθηκε. Γέμισε με αυτοκίνητα. Γέμισε με πάρα πολύ κόσμο. Το να έχει πάρα πολύ κόσμο είναι όμορφο. Το θέμα δεν αυξηθήκαν οι υποδομές. Και δεν φταίει ο κόσμος που δεν αυξήθηκαν οι υποδομές. Το δεύτερο είναι η κατάσταση του ελεύθερου χώρου που τις ανέφερα πολλές φορές. Αλλά από το πάρκι της Καρύλου, που είναι άσχημο, ακριβό και μη λειτουργικό, μέχρι την πλατεία, υπάρχει ένα θέμα. Εμείς αυτό θεωρούμε π.χ. το παράδειγμα του Γαλαξία, μια κατάληψη που ξεκίνησε από ενεργούς πολίτες της περιοχής μας μετά τη δολοφονία του 15χρονου, το Δεκέμβριο του 2008, είναι ένα παράδειγμα που λειτουργήσει ένας χώρος χωρίς εμπορευματική χρήση, να είναι ασφαλής για παιδάκια να παίζουν ή για τους γέρους που ερχόντουσαν και να αποφασίζει ο κόσμος τι θα κάνει. Θεωρούμε ότι και αυτό το πράγμα που έχει φτιάξει τώρα ο Δήμος, στο Δημοτικό Πολυχώρο, είναι κατάκτηση αυτού του αγώνα. Ότι δεν έγινε άλλη μια καφετέρια όπως θα τα κάνουν. Έχουμε ερωτηματικά τι θα γίνει από εδώ και πέρα, εάν δηλαδή θα μπει σε projects. Μας φορματίζει το γεγονός ότι δίνει λευκόματα με λεφτά των δημοτών στην προεκλογική εκστρατεία και το γεγονός ότι βάλει απέναντι το προεκλογικό του κέντρο που μπορεί να το βάλει όπου θέλει. Αλλά μια λογική που λέει ότι όλα είναι δικά μου σε αυτή την πόλη. Από εκεί πέρα. Υπάρχει το θέμα των απολύσεων των συμβασιούχων. Εμείς είμαστε δίπλα τους. Αν έχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες οι άνθρωποι των 200 ευρώ, δεν μπορεί να είναι απ' έξω. Δεν μπορεί να τους λες ότι ο νόμος είναι να σε απολύσω. Το είδαμε και στην Ακρόπολη. 22 μήνες απλήρωται και τέλος ξύλο. Έχει, το λέει ο λαός μας κάπως και τέτοιο και δραμμένος και το πηγαίνει. Και υπάρχουν και άλλες διάφορες ιστορίες που υπάρχουν στην πόλη. Εντάξει. Δηλαδή, εμείς είμαστε ενάντια στο μοντέλο του Γιοταχή. Θεωρούμε ότι το γκαράζ που είπα και πριν ότι είναι ακριβό, άσχημο και μη λειτουργικό, όταν υπάρχουν 300.000 αυτοκίνητα στην Αθήνα τελευταία χρόνια, πρέπει να κάνεις παντού δρόμους, να γίνεις Λος Άντζελες, να αρχίζεις πάνω. Εμείς θεωρούμε ότι με μέσα μαζικής συγκοινωνίας, με πεζοδρόμηση, με μέσα σταθερής τροχιάς, έτσι πρέπει να λειτουργήσει. Το τραπ είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, π.χ. πανευρωπαϊκά, στη Νέα Σμύρνη έγινε μόνο τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως γνωρίζετε παλιότερα. Τέλος, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που πρέπει να καταγγελθεί η δημοτική αρχή, που είναι ο τρόπος που διοίκησε αυτό το Δήμο, ο τρόπος που λειτουργεί κτλ. Εμείς θεωρούμε ότι είναι διακατέχεται από ένα αίσθημα μεγαλομανίας. Όποιος έχει δει δημοτικά, ξέρω από ότι στο κανάλι σας έχετε δείξει δημοτικά συμβούλια, είναι απαξιωτική απέναντι στους άλλους δημοτικούς συμβούλους, απαξιωτική στους αγώνες των κατοίκων, απαξιωτική στους εργαζόμενους. Δεν θα σταθούμε εμείς ότι υπάρχει το παράδοξο που δεν μιλάνε καν στο φυλάδιο ότι είναι υπόδικες όλες τις δημοτικές αρχές της τελευταίας 16ης. Και θέλω να πούμε ένα θέμα σε αυτό το ζήτημα που νομίζω έχει μία αξία για το θέμα του Παλιονίου κτλ. Το πρώτο που θέλω να δηλώσουμε είναι ότι κοιτίδες πολιτισμού όπως ο Παλιονίου στη Νέα Σμύρνη δεν μπορούν να γίνονται άγρα ψήφων από την εκάστοτε δημοτική αρχή, να πουλάνε Παλιονιλίκη με αυτή τη λογική. Ένα αυτό δηλαδή για το θέμα της δίκης που υπάρχει στις 20 Νοέμβρη, που είναι η δίκη του πρώην Δημάρχου και διάφορο στελεχώτου μαζί με όλες τις δημοτικές αρχές. Τώρα θέλω αυτό δηλαδή. Την αγάπη που έχει ο λαός της Νέας Σμύρνης, πέρα από την ομάδα του, αλλά επειδή η Νέα Σμύρνη, για τη Νέα Σμύρνη ο Πανιόνιος, είναι κοιτίδα πολιτισμού, είναι αμνημείο συγκέντρωσης, βλέπει φίλους, βλεπόμαστε άνθρωποι το σχολείο, είναι ένα ολόκληρο πράγμα. Και πάρει και πάρα πολλά παιδιά μας εκεί κτλ. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι διαπραγμάτευση του Δημάρχου με ιδιώτες και να κάνει παιχνίδι. Το δεύτερο που θέλω να βάλουμε είναι το ζήτημα της αδιαφάνειας στη διαχείριση τεραστίων χρημάτων. Δηλαδή κατηγορούνται ότι έχει πέσει ο Δήμος έξω, ότι οι ορκετοί λογιστές που έχουν τη δίκη λένε ότι η κατηγορία είναι ότι ένα μεγάλο χρηματικό ποσό
Το έχασε ο Δήμος από υπαιτιότητα. Δεν μπορούν τόσο μεγάλα ποσά να παίζονται χωρίς να ξέρει τίποτα ο κόσμος και με τα οικονομικά κριτήρια. Τέλος πάντων, για να μην σας κουράζω, εμείς θεωρούμε ότι τον καιρό αυτή της κρίσης και του φόβου υπάρχει δρόμος για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουν καλύτερα στην καθημερινότητά τους αλλά και στα μεγάλα πράγματα. Αυτός ο δρόμος είναι συλλογικοί αγώνες. Υπάρχει αυτή η μπαλάντα για τον κύριο Μπέτ του Βάρναλη που λέει: αν δεν θύμπατε ψώδιο, σαν καταλάβει, θα ανάτρεπε στον κόσμο. Νομίζουμε ότι έτσι πρέπει να πάει ο άνθρωπος, με συλλογικούς αγώνες, να μάθει. Εμείς ξέρουμε ότι πολλά μας λείπουν και στο πρόγραμμα. Άρχιμα να κάνει μεγάλη συζήτηση, κάτι κάνουμε σε άλλες μέρες, δηλαδή, τη συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει συγκεκριμένα. Θεωρούμε ότι υπάρχουν λύσεις, γιατί όπως είπα και στην αρχή, ο ρεαλισμός τους έχει οδηγήσει σε αυτό το χάλι, στο σημερινό. Άρα υπάρχει μια λύση που είναι οι αγώνες. Υπάρχουν προγράμματα για τις ανάγκες, τα δικαιώματα και τις επιθυμίες των ανθρώπων. Εμείς θεωρούμε ότι η πόλη μας αξίζει και η ζωή μας αξίζει. Πρέπει να στηρίζεται τις ανάγκες, τα δικαιώματα και τις επιθυμίες τους. Κάτι που το ξεχνάνε όλοι όπως περνάει ο καιρός. Άρα αν είναι λύση μία είναι αυτή και νομίζουμε ότι αντί να παίρνουμε τηλέφωνο το φόβο μας και τη μοναξιά μας, πρέπει να βγούμε στους δρόμους φωτιάς. Η άλλη λύση νομίζουμε ότι είναι μια πολιτική πρόταση μιας πόλης ανάποδα στην επαρέβαση. Εμείς χωρίς να είμαστε ιδιοκτήτες των αγώνων, ούτε να πιστεύουμε ότι έχουμε τη μοναδική αλήθεια σε αυτά τα πράγματα, θεωρούμαστε ότι πρακτικά ήμασταν η πιο μάχημη πολιτική συγκρότηση Νέα Σμύρνη, αντιπολιτευτική, απέναντι στην ίδια δημοτική αρχή της τελευταίας δωδεκαετίας. Είμαστε εργαζόμενοι. Όπως το ψηφοδέλτιό μας που το παρουσιάσαμε, έχει μόνο εργαζόμενους και φοιτητές και ανέργους. Είναι μια συγκεκριμένη επιλογή μας. Μας έχει στοιχήσει, γιατί ενώ είμαστε μια οντότητα, είμαστε οι μόνοι που το μπάτζετ της είναι όσο μια κορκάρδα υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου από τις άλλες παρατάξεις. Είναι μια επιλογή μας. Είναι μια επιλογή μας ότι έχουμε σχέση με επιχειρηματικά συμφέροντα. Μια επιλογή μας ότι βγαίνουμε να πάρουμε χορηγίες για να μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε σε αυτό το Δήμο. Νομίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη να μας στηρίξει κανείς. Πολλοί τώρα έχει ανάγκη να στηρίξουν αυτό του παγόντες στα κοινωνικά και στα τοπικά ζητήματα. Χρειάζεται στήριξη και ψήφο στην Νέα Σμύρνη, στην μια πολύ ανάποδα αριστερή παρέμβαση. Γιατί θεωρούμε, αν μας σκεφτεί κανείς τον Παπαδρέου, τον Μητσοτάκη, τον Καραμαλή ή διάφορους άλλους, το Πάγκαλο με τις δηλώσεις που έκανε, η ψήφο μια πολύ ανάποδα είναι μια μπουνιά στα μούρια του, στην μπούρη του. Σας ευχαριστώ.